Καταρχήν, στον κύριο Λαφαζάνη, δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόθεση να γίνει διαγωνισμός χωρίς δημόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης για τις συχνότητες που λέτε. Άρα δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Στη φαντασία σας μόνο. Όσον αφορά για τα SMPs, σας επαναλαμβάνω, θα δούμε πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, αλλά όταν θα γίνει θα υπάρχει μέσα και... Σας διαβεβαίνω ότι θα υπάρχει μέσα και δημόσιος φορέας όταν γίνει ο διαγωνισμός. Αν δεν είναι μέχρι 30 Ιουνίου, δεν θα γίνει μέχρι... Θα υπάρχει δημόσια ραδιοτηλεόραση όταν γίνει ο διαγωνισμός. Ακριβώς. Για τα SMP σας επανέλαβα τη δέσμευση των μελών της Ευρωζώνης ότι θα πληρωθούν τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών προς την Ελλάδα. Για τα ΑΝΦΑΣ ότι θα βρεθεί ισοδύναμη λύση. Εχθές πάντως πάρθηκε απόφαση για την Κύπρο να γίνει επανακύκλωση των ΑΝΦΑΣ για την Κύπρο. Άρα αυτό είναι ένα καλό πρόκρημα και για την Ελλάδα. Νομίζω αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα που θέσατε. Για το νομικό συμβούλιο, για τα ΑΝΦΑΣ, για τα hedge funds, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να πω τώρα τι θα κάνουμε για τα hedge funds. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα. Δεν θα παίξω εγώ. Δεν θα ρίξω. Δεν θα ρίξω εγώ νερό. Δεν θα ρίξω εγώ νερό στο μήλο των κερδοσκόπων. Απαντήστε εσείς. Απαντήστε εσείς. Δεν θα μου υποδείξετε τι θα απαντήσω εγώ. Δεν θα απαντήσω. Το 100% ναι ή όχι. Δεν θα απαντήσω. Δεν απαντάτε. Απλήρωσε το κράτος, δεν είναι η τσέπη σας. Δεν απαντώ. Δεν απαντάτε, απλήρωσε το κράτος. Εχθές ομόλογο που έλεγε. Μη φωνάζετε, δεν σας φοβάμαι. Δεν απαντάτε. Σε ποιον δεν απαντάτε, στη Βουλή των Ελληνών. Μην φωνάζετε, δεν σας φοβάμαι. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, σας καλώ να απαντήσετε. Εχθές πληρώθηκε ομόλογος το 100% σε hedge fund, ναι ή όχι. Θα δοθούν στοιχεία όταν υπάρξουν. Εχθές πληρώσατε, ναι ή όχι. Δεν ξέρετε τι πληρώνετε. Σας απάντησα. Θα δώσουμε τα στοιχεία. Εχθές πληρώσατε ή όχι. Θα σας δεν ξέρετε απαντήσω... αν πληρώσατε χθες. Θα σας απαντήσω όταν έχουμε τα στοιχεία. Με συγχωρείτε. Εχθές ξέρετε αν πληρώσατε ή αν δεν πληρώσατε ομόλογο. Κύριε Πρόεδρε. Θα σας απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών. Όσον αφορά την εγγύηση καταθέσεων. Εχθές πληρώσατε ομόλογο ή δεν πληρώσατε. Σας απάντησε ο κύριος Υπουργός. Τι μου απάντησε. Αφορά... Απάντησε ότι δεν απαντάει. Απάντησε ότι δεν απαντάει. Θα απαντήσει ο υπεύθυνος Υπουργός επί των Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων. Εάν εχθές πληρώθηκε ή όχι ομόλογος σε hedge fund στο 100%. Πρόεδρε, παρακαλώ. Σας απαντώ. Παρακαλώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω. Κύριε Λαφαζάνη, περιμένετε να απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Μα είναι ο κύριος Υπουργός, έχει το λόγο τώρα. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Ναι, ναι. Όσον αφορά την εγγύηση καταθέσεων, όπως ξέρετε, στις επόμενες δύο μέρες στο Συμβούλιο Κορυφής θα πάρθουν βασικές αποφάσεις. Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι οι εγγυημένες καταθέσεις στην Ευρωζώνη δεν κουρεύονται. Λόγω κύριος Βορύδης.